Τον Αγίος Πατρός Σιμών Γρηγορίου, Αρχιεπισκόπου Θεσσαλονίκης του Παλαμά, ομιλία 24η, στη φανέρωση και διανομή του Θείου Πνεύματος κατά την ημέρα της Πεντηκοστής, όπου γίνεται λόγος και περί της μετανοίας. Έχει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς αυτήν την ομιλία στην Πεντηκοστή, όπου φανερώθηκε και διανεμήθηκε το Πανάγιο Πνεύμα, χωρίς βέβαια να μερίζεται, χωρίς να διαιρείται εις τους Αγίους Αποστόλους και όσους βρισκόντουσαν εις το Υπερόν εκείνη την Αγία ημέρα της Πεντηκοστής. Πριν από λίγο καιρό, λέει ο Άγιος, είδαμε τον Χριστό με τους μεγάλους της πίστεως οφθαλμούς να αναλαμβάνεται, όχι λιγότερο από τους καταξιοθέντες να τον ειδούμε τα μάτια τους. Και δεν υστερήσαμε καθόλου σε μακαριότητα από εκείνους. Διότι ο Κύριος είπε, είναι μακάριοι εκείνοι που επίστευσαν χωρίς να δουν. Μακάριοι γάρ οι μη ειδώντες και επιστεύσαντες. Έτσι και εμείς δεν στερηθήκαμε, δεν πήραμε λιγότερα από όσα οι Απόστολοι που είδαν με τα μάτια τους τον Κύριο να αναλαμβάνεται. Εφόσον και εμείς τον είδαμε να αναλαμβάνεται με τα μάτια της πίστεως. Αυτοί είναι οι πληροφορηθέντες με την ακοή και βλέποντες διαπίστεως. Αυτοί είναι οι μακάριοι για τους οποίους μιλάει ο Κύριος και μέσα σε αυτούς μπορούμε να είμαστε και εμείς. Εφόσον πληροφορηθήκαμε με την ακοή και βλέπουμε με την πίστη τα μυστήρια του Χριστού μας και την άνοδό Του κατά την ανάληψή Του εις τους ουρανούς. Είδαμε λοιπόν, λέει ο Άγιος Γρηγόριος, πριν από λίγο καιρό τον Χριστό να σηκώνεται από τη γη με το σώμα Του. Τώρα δε, δια του Αγίου Πνεύματος που εστάλθηκε από Αυτόν στους μαθητάς, βλέπουμε έως πού έφτασε ο Χριστός που αναλήφθηκε και σε ποιο αξίωμα αναβίβασε τη φύση μας που ανέλαβε. Έφτασε εις το θρόνο του Θεού με το σώμα Του και από εκεί έστειλε το Πανάγιο Πνεύμα. Ανέβηκε εκεί από όπου κατέβηκε το Πνεύμα, σταλμένο από Αυτόν. Από πού κατέβηκε το Πνεύμα, δεικνύει Αυτός που ομιλεί δια του προφήτου Ιωήλ, ο Θεός δηλαδή, ο οποίος λέγει δια του προφήτου Ιωήλ, «Θα εκχύσω από το Πνεύμα μου σε κάθε σάρκα». Εκχαιώ από το Πνεύματός μου επί πάσα σάρκα και προς τον οποίον λέγει ο Δαβίδ θα εξαποστείλεις το Πνεύμα σου και θα κτιστούν και θα ανακαινήσεις την επιφάνεια της γης. Είναι από τον 23ο ψαλμό. Είναι φανερό δηλαδή, λέει ο Άγιος Γρηγόριος, ότι ο Χριστός μας ανέβηκε και κάθισε στα δεξιά του Θεού Πατρός, ο οποίος είχε υποσχεθεί ότι θα στείλει το Πανάγιο Πνεύμα και θα κτιστούν και θα ανακαινιστεί η επιφάνεια της γης. Εξαποστελείς το Πνεύμα σου και κτιστήσονται και ανακαινείς το πρόσωπο της γης. Επομένως, ο Χριστός, όταν αναλήφθηκε, ανέβηκε προς τον ύψιστο Πατέρα και έφτασε προς αυτό τον πατρικό κόλπο, από όπου ήρθε και το Πνεύμα. Και αναδείχθηκε κοινωνός ακόμη και κατά το ανθρώπινο συστατικό του αξιώματος του Πατρός, αποστέλλοντας και Αυτός πλέον το εξ ουρανού από τον Πατέρα ερχόμενο και στελόμενο Πνεύμα. Όχι μόνο ο Πατέρας στέλνει το Πνεύμα, αλλά και ο Υιός. Αλλά να μην νομίσει κανείς ότι το Άγιο Πνεύμα είναι άμυρο αυτού του αξιώματος, με το να ακούει ότι αποστέλλεται από τον Πατέρα και τον Υιό. Διότι αυτό δεν είναι απλώς από τα αποστελόμενα, αλλά και από τα αποστέλλοντα και συνευδοκούντα. Και το ίδιο δηλαδή το Πνεύμα το Άγιο αποστέλει, θα λέγαμε, τον εαυτό του και με τη δική του δηλαδή θέληση έρχεται. Κατεβαίνει επί τους Αγίους Μαθητάς και Αποστόλους. Και το Πνεύμα το Άγιο είναι αυτό που όχι μόνο αποστέλλεται, αλλά και αποστέλει και συνευδοκεί. Δεικνύει δε και αυτό σαφώς, αυτός που δια του προφήτου λέγει,
Εγώ εθεμελίωσα τη γη με τα χέρια μου και άπλωσα τον ουρανό. Και τώρα ο Κύριος απέστειλε εμέ και το πνεύμα του. Με απέστειλε ο Κύριος και το πνεύμα του. Και ο Χριστός πάλι που λέγει δια του ιδίου προφήτου, πνεύμα Κυρίου ήρθε επάνω σε μένα, με το οποίο με έχρισε, με έστειλε να ευαγγελιστώ στους Αποστόλους. Το πνεύμα του Άγιο δηλαδή με έστειλε να ευαγγελιστώ στους φτωχούς. Επομένως, όχι μόνο στέλνεται, αλλά και αποστέλει το Πνεύμα του Άγιου. Όχι μόνο αποστέλλεται, αλλά και αποστέλει. Το Πνεύμα του Κυρίου ήλθε πάνω σε μένα, λέγει ο Χριστός, και με έστειλε να ευαγγελιστώ στους φτωχούς. Και πάλι λέγει ο προφήτης Ισαΐας, «Εγώ εθεμελίωσα τη γη με τα χέρια μου». Εγώ τες χερσίμα θεμελίωσα τη γη και τον ουρανό εξέτεινα και νυν Κύριος απεσταλκέμαι και το πνεύμα αυτού. Λέγει πάλι ο Χριστός μας ότι εγώ θεμελίωσα τη γη και τον ουρανό εξέτεινα και τώρα ο Κύριος, ο Πατέρας δηλαδή με έστειλε και το πνεύμα αυτού και το πνεύμα του Άγιο με έστειλε. Βλέπουμε και εδώ λοιπόν σαφώς ότι το πνεύμα του Άγιο όχι μόνο αποστέλλεται αλλά και αποστέλει. Επομένως, το Άγιο Πνεύμα, λέει ο Άγιος Γρηγόριος, δεν αποστέλλεται μόνο, αλλά και αποστέλει τον από τον Πατέρα αποστελόμενο Υιό, από τον οποίο δεικνύεται συμφιές και ομοδύναμο και συνεργό και ομότιμο με τον Πατέρα και τον Υιό. Εφόσον λοιπόν και το Πνεύμα του Άγιο αποστέλει, είναι της αυτής ουσίας με τον Πατέρα και τον Υιό, της αυτής ενεργίας, της αυτής δυνάμειος. Είναι συνεργό, είναι ομότιμο, είναι ομοδύναμο και είναι συμφιές το Πνεύμα του Άγιο με τον Πατέρα και τον Υιό. Δεν είναι κατώτερο, είναι και αυτό τέλειος Θεός, όπως ο Πατήρ και ο Υιός. Με την ευδοκία του Πατρός λοιπόν και τη συνέργεια του Αγίου Πνεύματος από άφατο πέλαγος φιλανθρωπίας, ομονογενής του Θεού, κλίνας ουρανούς και καταβάς από άνω, φανείς επάνω στη γη κατά τον τρόπον μας, παίρνοντας τη δική μας ανθρώπινη φύση και συναναστραφείς με μας, έπραξε και δίδαξε θαυμαστά και μεγάλα, υψηλά και πραγματικά θεοπρεπή και για τους πειθαρχούντας σε Αυτόν θεουργά και σωτήρια. Όποιος υποτάσσεται εις τον Θεό και εις τον Υιό Του, εις το Πνεύμα του Άγιον, κατεργάζεται τη θέωσή Του, τη σωτηρία Του, με την συνέργεια της Θείας Χάριτος φυσικά, που είναι η κοινή ενέργεια του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Έπειτα, αφού και έπαθε εθελουσίως για τη σωτηρία μας, ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός, και ετάφηκε και αναστήθηκε τριήμερος, αναλήφθηκε στους ουρανούς και κάθισε από τα δεξιά του Πατρός και από εκεί συνήργησε στην κάθοδο του Θείου Πνεύματος προς μαθητάς του, συναποστέλλοντας με τον Πατέρα την από υψηλά Θεία δύναμη όπως και συνυποσχέθηκε. Αυτός δε καθήμενος εκεί στα ύψη κατά κάποιον τρόπο βοά προς εμάς από εκεί. Όποιος θέλει να παραστεί σε αυτή τη δόξα και να γίνει μέτοχο της βασιλείας των ουρανών και να κληθεί Υιός του Θεού και να έβρει ζωή αθάνατη και άρρητη και τρυφή άφθαρτη και πλούτο αδαπάνητο, ας ακούει τα προστάγματά μου και ας μιμείται κατά δύναμη τη διαγωγή μου και ας πολιτεύεται όπως εγώ όταν ήρθα στη γη διασαρκώς και έπραξα και δίδαξα θέτοντας σωτηρίους νόμους και προβάλλοντας τον εαυτό μου ως υπόδειγμα. Πραγματικά, την Ευαγγελική διδασκαλία ο Σωτήρ την επιβεβαίωσε με τα έργα και τα θαύματά του. Την ετελείωσε δε δια των παθημάτων του. Παρέστησε δε το μεγαλοφέλιμο και σωτηριώδες της για τις αναστάσεις από τους νεκρούς, για τις αναλήψεις στους ουρανούς, δια της τώρα γενωμένης επελεύσεως του Θείου Πνεύματος από τους ουρανούς προς τους μαθητάς,
την οποία εορτάζουμε σήμερα. Διότι μετά την από τους νεκρούς Ανάσταση και την κατ' αυτή φανέρωση προς μαθητάς, είπε αναλαμβανόμενος, «Ιδού, εγώ θα αποστείλω σε εσάς την επαγγελία του Πατρός μου. Εσείς δε καθίσατε στην πόλη Ιερουσαλήμ έως ότου ενδυθείτε δύναμη από τα ύψη, διότι θα λάβετε δύναμη με το να επέλθει σε εσάς το Άγιο Πνεύμα. Και θα μου είστε μάρτυρες τόσο στην Ιερουσαλήμ και σε όλη την Ιουδαία, όσο και σε όλα τα άκρα της γης». Όταν δε συμπληρωνόταν η Πεντηκοστή μετά την Ανάσταση ημέρα, της οποίας έφτασε τώρα η μνήμη, ενώ όλοι οι μαθητές ήσαν συναγμένοι μαζί και βρίσκονταν ομόψυχοι στο υπερόο εκείνου του ιερού, δηλαδή στον οίκο που ήσαν συνηθισμένοι, αλλά και στο προσωπικό του υπερόο, στο νου του, συναγμένος ο καθένας τους, διότι ήσαν σε ησυχία και αφιερωμένοι στη δέηση και στους ύμνους προς τον Θεό, ξαφνικά, λέγει ο Ευαγγελιστής Λουκάς, ακούστηκε ήχος από τον ουρανό, σαν από ορμή βιαίου ανέμου, και εγέμισε τον οίκο όπου εκάθονταν. Είναι πολύ ωραίο αυτό που λέγει ο Άγιος Λιγόριος, ότι ήταν συγκεντρωμένοι στο υπερόο εκείνο, αλλά συνάμα ο καθένας στο προσωπικό του υπερόο, δηλαδή συγκεντρωμένοι στον εαυτό τους, στο νου τους, οι Άγιοι Απόστολοι, αφιερωμένοι στην ησυχία, στην δέηση, στους ύμνους προς τον Θεό. Και κατά αυτήν την ιερή ώρα, ενώ βρίσκονται σε αυτήν την κατάσταση της προσευχής, ήρθε το Πνεύμα το Άγιο ως ήχος, ως ορμή βιαίου ανέμου και γέμισε τον οίκο που ήσαν καθήμενοι. Αυτός είναι ο ήχος για τον οποίο προείπε η προφήτης Άννα όταν δέχθηκε την επαγγελία περί του Σαμουήλ, η μητέρα του Σαμουήλ. Όταν δέχθηκε την υπόσχεση από τον Θεό ότι θα αποκτήσει παιδί του Σαμουήλ, μίλησε, προείπε, προφήτευσε και είπε ότι ο Κύριος ανέβηκε στους ουρανούς και ευρόντισε για αυτήν την βροντή της Πεντηκοστής. Σε αυτήν την βροντή της Πεντηκοστής αναφέρεται αυτή η προφητεία, λέει ο Άγιος Γρηγόρης ο Παλαμάς. Αυτός θα δώσει ισχύ και θα υψώσει την δύναμη των Χριστών του, είπε η προφήτης Άννα και αναφέρεται ο λόγος της στο πρώτο βιβλίο των Βασιλειών. Αυτόν τον ήχο προανακήρυξε και η θεωρία του προφήτου Ηλίου, όπως αναφέρεται στο τρίτο βιβλίο των Βασιλειών, γιατί λέγει «Ιδού η φωνή λεπτής άβρας, και μέσα σε αυτήν είναι ο Κύριος, γιατί η φωνή της άβρας είναι ήχος πνοής. Τούτου του ήχου και της πνοής υπόδειγμα μπορείς να έβρεις και στο Ευαγγέλιο του Χριστού, διότι κατά την τελευταία ημέρα τη μεγάλη της εορτής, δηλαδή την Πεντηκοστή, λέγει το Ιερό Ευαγγέλιο, εστάθηκε ο Ιησούς κατά τον Θεολόγο και Ευαγγελιστή Ιωάννη και έκραξε λέγοντας, «Όποιος διψά, ας έλθει προς εμένα για να πει». Και του έλεγε αυτό, λέγει, περί του Πνεύματος, το οποίο πρόκειτο να λάβουν οι πιστεύοντες αυτόν. Αλλά και μετά την Ανάσταση εμφύσισε στους μαθητάς και είπε, «Λάβετε Πνεύμα Άγιον». Βλέπουμε λοιπόν κραυγή και εμφύσιμα. Εκείνη η κραυγή που έκραξε ο Κύριος λέγον, «Ο διψών ερχέστο πρόσμε και πεινέτο», κατά την εορτή της Εβραϊκής Πεντηκοστής, προεσήμενε αυτόν τον ήχο της βιαίας πνοής του Αγίου Πνεύματος που ακούστηκε την ημέρα της Πεντηκοστής που εορτάζουμε σήμερα. Και εκείνο το εμφύσιμα που λέγει πάλι ο Ευαγγελιστής, «Ενεφύσισε ο Κύριος λέγον, λάβετε Πνεύμα Άγιον», προεσήμενε αυτή την πνοή του Αγίου Πνεύματος.
η οποία τώρα εχύθηκε από επάνω άφθονη και ήχησε από τον ουρανό δυνατά και βοερά προσκαλεί ολόκληρη την κάτω από τον ουρανό γη και αντλεί τη χάρη για όλους τους πλησιάζοντας πιστός και την εμβάλλει σε όλους. Είναι δε βιαία η πνοή, διότι νικά τα πάντα η πνοή αυτή του Αγίου Πνεύματος και υπερβαίνει μεν τα τείχη του πονηρού, καθερεί δε της πόλης και κάθε οχύρωμα του εχθρού, συντρίβεται κάθε δαιμονική ενέργεια από την δύναμη του Αγίου Πνεύματος. Ταπεινώνει δε τους υπερηφάνους, ανυψώνει δε τους ταπεινούς την καρδιά, συνδέει μεν τα κακώς λυμένα, διασπά δε τους συνδέσμους των αμαρτημάτων και διαλύει τα κρατούμενα. Συνδούσα μεν τα κακώς λυμένα, διασπόσα δε τους των αμαρτημάτων συνδέσμους και διαλύουσα τα κρατούμενα. Εγέμισε δε τον οίκον στον οποίον εκάθονταν, καθιστώντας τον κολυμβήθρα πνευματική και εκπληρώνοντας την επαγγελία του Σωτήρος, την οποία έλεγε προς αυτούς καθώς αναλαμβανόταν, ότι ο μεν Ιωάννης εβάπτισε με είδωρ, εσείς δε θα βαπτιστείτε με Άγιο Πνεύμα, όχι έπειτα από πολλές ημέρες. Έτσι εκπληρώθηκε αυτή η υπόσχεση του Θεού και το υπερό γίνεται μια γιγάντια κολυμβήθρα πνευματική, όπου οι Άγιοι Απόστολοι και όλοι οι παρευρισκόμενοι βαπτίζονται όχι με νερό, αλλά με το Πνεύμα του Άγιου. Αλλά και το όνομα που έδωσε σε αυτούς το έδειξε να αληθεύει κατά την Πεντηκοστή, διότι δια του ήχου τούτου από τους ουρανούς οι Απόστολοι έγιναν πραγματικά οι Ήβροντις και φάνηκαν σε αυτούς, λέγει, γλώσσες διαμεριζόμενες ως πυρός, σαν πύρ, σαν φωτιά, και στον καθένα τους εκάθισε μια και γέμισαν όλοι Άγιο Πνεύμα και ομιλούσαν άλλες γλώσσες όπως τους έδιδε το Πνεύμα του Άγιο να ομιλούν. Εκείνα μεν που θαυματουργήθηκαν για του δεσποτικού σώματος και παρέστησαν ότι είναι Υιός του Θεού μονογενής σε δική του υπόσταση, ο κατά τους εσχάτους χρόνους συναυθείς με εμάς, επερατώθησαν. Δηλαδή το έργο του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, του Θεανθρώπου, του Ένσαρκου Λόγου, έλαβε τέλος και αρχίζουν τώρα να τελούνται όσα φανερώνουν ότι το Άγιο Πνεύμα υπάρχει σε δική του υπόσταση, ότι υπάρχει και το Πνεύμα του Άγιου, που είναι το τρίτο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος και είναι και αυτό τέλειος Θεός και έχει δική του υπόσταση και αρχίζει να ενεργεί τώρα το Πνεύμα του Άγιου φανερά, ώστε εμείς να γνωρίσουμε και να σκεφτούμε το μεγάλο και προσκυνητό μυστήριο της Αγίας Τριάδος. Πραγματικά, το Άγιο Πνεύμα ενεργούσε και προηγουμένως, διότι αυτό είναι εκείνο που ελάλησε δια των προφητών και προεμήνησε τα μέλλοντα. Ενεργούσε κατόπιν και δια των μαθητών, εκδιώκοντας δαίμονες και θεραπεύοντας αρρώστιες. Φανερώθηκε δε και τώρα σε όλους κατά την ιδιαίτερη υπόστασή του δια των πυρήνων γλωσσών. Και αφού εκάθισε δεσποτικός στους μαθητάς του Χριστού, ωσαν να εθρονίστηκε, τους κατέστησε όργανα της δυνάμεώς του. Ας πανηγυρίσουμε λοιπόν τη μεγάλη αυτή εορτή και ας δοξάσουμε την Παναγία Τριάδα, της οποίας το μυστήριο φαναρώνεται πληρέστατα κατά τη σημερινή εορτή. Ας δοξάσουμε τον Πατέρα και το Υιό και το Πανάγιο Πνεύμα και ας φροντίσουμε, όπως λέγει ο Άγιος, ταπεινά να τηρούμε τις Άγιες εντολές του Χριστού μας, που είναι και εντολές του Πατρός και του Αγίου Πνεύματος, έτσι ώστε και εμείς, όπως τον είδαμε αναλαμβανόμενο,
να τον ειδούμε τον Κύριο και εντός μας με τον Πατέρα και το Πανάγιο Πνεύμα να κατοικούν μέσα μας και να μας φωτίζουν και να μας αξιώνουν της αιωνίου χαράς και μακαριότητος. Το δε θέλημον δόξα πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.